Γεια σας αγαπητοί μου, ονομάζομαι Αμάντα και είμαι κλινική ψυχολόγος με ειδικότητα στην Insight Psychology, μια ειδικότητα η οποία δεν είναι γνωστή στη χώρα μας, καθώς επίσης δεν είναι γνωστή και στις περισσότερες άλλες χώρες των Βαλκανίων. Για να ρίξουμε μια ματιά στις τάσεις των σημερινών ενεργειών και ανάλογα από το τι είδους ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν, θα πάρει και το βίντεο τον αντίστοιχο τίτλο. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω πως οι ενέργειες είναι γενικές, αφορούν το σύνολο. Εσείς μπορείτε να κρατήσετε ό,τι σας ταιριάξει και αν σας ταιριάξει. Επιπλέον, στο καρφιτσωμένο σχόλιο, καθώς και στην περιγραφή του βίντεο, θα βρείτε το email μου και το facebook μου. Η ενέργεια πάντα μεταβάλλεται, τίποτα ποτέ δεν μένει στάσιμο και ας φαίνεται στάσιμο, με άλλα λόγια. Αν κάποιοι από εσάς θελήσετε να δείτε και αρκετά παλιότερα βίντεο μου, πιθανότατα να εκπλαγείτε αν θεωρήσατε πως σας τέριαξαν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που τα είδατε. Γι' αυτό γιατί. Γιατί η ενέργεια πάντα κάνει κύκλους. Εν τω μεταξύ να ενημερώσω για τους κανόνες του καναλιού μου. Υβριστικά σχόλια, τοξικά σχόλια, σαρκαστικά σχόλια δεν θα επιτρέπονται. Όσοι θα σχολιάζουν με αυτόν τον τρόπο θα μπαίνουν σε απόκρυψη, που σημαίνει πως θα μπορούν να βλέπουν τα βίντεο, αλλά δεν θα έχουν δικαίωμα σχολιασμού. Τραβάω κι άλλες δύο έτσι εδώ στην τύχη αγαπητή μου. Έτσι, μάλιστα, οκ. Και ξεκινάμε. Αποκτήστε την προσευχή των 67 ημερών που δεν υπάρχει πουθενά αλλού σε ολόκληρο τον πλανήτη και θα τρίβετε τα μάτια σας από τις θαυμαστές ευλογίες που θα βιώσετε. Η προσευχή αυτή είναι θαυμαστά μοναδική. Δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο. Βοηθά και επιδιορθώνει όλα τα ζητήματα της ζωής. Αισθηματικά, οικονομικά, θέματα υγείας, οικογενειακά θέματα, θέματα φιλίας, θέματα συναδελφικότητας κλπ. Επιμένει να εμφανίζεται αυτή εδώ η ενέργεια, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, ο Αρχάγγελος της Παναγίτσας. Κάποια από εσάς σίγουρα, γιατί για να επιμένει υπάρχει λόγος, έχετε θεματάκια αγαπητοί μου, είτε με το θυροειδή σας, είτε με τις φωνητικές χορδές σας, είτε με το λάριγκα, είτε με τις αμυγδαλές, ό,τι αφορά την περιοχή του λαιμού. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μπορεί κάποιοι να χρειάζεται να κάνετε επέμβαση, να κάνετε εξαγωγή της αμυγδαλές σας. Άλλοι από εσάς πρέπει οπωσδήποτε να πάτε να τσεκάρετε το θυροειδή σας. Αν τυχόν βλέπετε ότι η φωνή σπάει, σίγουρα τότε κάτι έχει συμβεί στις φωνητικές χορδές σας. Ο καθένας από εσάς μπορεί να γνωρίζει καλύτερα. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του αέρα, δίδυμο, ζυγό, υδροχό. Το 39 μπορεί να συμβολίζει ηλικία, μπορεί να συμβολίζει 39 μέρες, 39 εβδομάδες, 39 μήνες, ίσως για κάποιους από εσάς. Καθώς επίσης εδώ μπορεί να συμβολίζει τα αριθμός κατοικίας ή αριθμός εργασίας, οδό, στάδιο, αριθμός 39. Λοιπόν, για να επιμένει αυτή η ενέργεια κάτι ξέρει. Και έρχεται λοιπόν εδώ ο Αρχάγγελος Μέτατρον και σας λέει, βρε εσύ, αφού ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, πήγαινε κάντο. Τι κάνεις τώρα πως δεν καταλαβαίνεις και γιατί το πας έλα μωρέ αργότερα, έλα μωρέ αργότερα ή έλα μωρέ δεν είναι τίποτα κτλ. Αφού εγώ σε καθοδηγώ και σου λέω ότι το τρίτο μάτι σου, η υπόφυση του εγκεφάλου σου δηλαδή, ξέρει πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Και εσύ μου κάνεις εδώ τον κουφό ή την κουφή πως δεν καταλαβαίνεις. Πήγαινε παιδάκι μου, κοιτάξου, τέλος πάντων, να απαλλαγείς μια και της καλής. Εν τω μεταξύ, ξέχασα να σας αναφέρω πως εδώ συμβολίζει ότι κάποιες φορές δεν έχετε το κουράγιο να μιλάτε, ενώ ξέρετε ότι πρέπει να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας ή ότι πρέπει να πείτε τη γνώμη σας ή την άποψή σας για οτιδήποτε θέμα. Πιθανότατα λοιπόν να είναι ενεργειακά μπλοκαρισμένος ο λαιμός σας. Δηλαδή, στόμα έχω και μιλιά δεν έχω. Γιατί φοβάμαι να μιλήσω, γιατί θεωρώ ότι θα με κοροϊδέψουν από αυτά που είναι να πω ή ότι δεν θα εισακουστούν αυτά που είναι να πω κτλ. Κτλ. Όχι, αγαπητοί μου, να τα λέτε όπως πρέπει. Λοιπόν, αυτό σας λέει εδώ και ο Αρχάγγελος Μετατρών. Έχουμε δύο αρχαγγέλους, αγαπητοί μου. Εμπιστέψουμε. Έννοια σου.
ξέρεις πολύ καλά τι σου γίνεται, σας λέει ο Αρχάγγελος Μέτατρον. Και εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του αέρα, αγαπητοί μου, δίδυμος, ζυγός, υδροχός, το 40 το αξιολογείτε εσείς. Λοιπόν, εδώ πέρα κάποιοι μου σκάτε την καρδούλα, γιατί όμως μου τη σκάτε την καρδούλα και μου την κλειδώνετε, κοιτάξτε εδώ πώς νιώθετε. Δεμένη χειροπόδαρα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θεωρώ ότι όλα είναι μάταια και τι να κάτσω εγώ τώρα να κάνω. Άσε να είμαι εδώ εγώ δεμένος ή δεμένη κοκορέτσι. Είναι και μια δικαιολογία για να αποφύγω τις ευθύνες μου. Ενώ στην πραγματικότητα εσείς αυτό που θέλετε είναι αυτή εδώ η ενεργειακή κατάσταση. Θέλω αγάπη με ίσους όρους, σωστή αγάπη. Ούτε ναρκισιστική αγάπη, ούτε τοξική αγάπη. Θέλω αληθινή αγάπη. Αλλά πού να τη βρω, τι πού να τη βρείτε. Το κλειδάκι, αν θέλετε, μπορείτε εσείς να το έχετε. Γιατί εσείς το έχετε κρύψει κάπου. Και γι' αυτό λοιπόν δεν μπορεί να ξεκλειδωθεί η καρδούλα εδώ. Γιατί εσείς την κλείνετε με αυτήν εδώ τη στάση σας. Κάποια από εσάς τουλάχιστον. Εδώ, αγαπητοί μου, αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς, κρυός, λέων, τοξότης. Το 33 είναι διπλό νούμερο που σημαίνει πως είναι αγγελικό νούμερο. Και μπορεί να συμβολίζει οτιδήποτε σας έχω εξηγήσει και τα υπόλοιπα. Και εδώ, αγαπητοί μου, έχουμε ζώδια του νερού, καρκίνου, σκορπιό, ιχθύς. Το 23 το αξιολογείτε εσείς, καθώς επίσης και το 23 μπορεί να συμβολίζει το 23ο γράμμα της αλφαβήτου. Έτσι που λέτε, παιδιά μου. Εσείς μπλοκάρεστε. Γιατί αυτό θέλετε. Αυτό είναι που θέλετε. Ουσιώδη σχέση στη ζωή σας από οποιονδήποτε τομέα. Όχι μόνο ερωτικό. Από οποιουσδήποτε τομείς έχει η ζωή μας. Αυτό θέλετε εσείς. Ουσία. Να έχετε καλούς φίλους. Να έχετε ανθρώπους που σας αγαπούν και τους αγαπάτε. Και να ξέρετε ότι νοιάζονται για εσάς πραγματικά. Μα τι λέμε τώρα. Την ουσία της ζωής. Προς Θεού, αυτή είναι η ουσία της ζωής. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς, κρυός, λέων, τοξότης. Το 14 το αξιολογείτε εσείς. Και έρχεται λοιπόν εδώ το Άγιο Πνεύμα και σας λέει, βρεσί, εγώ κρατάω την πόρτα ανοιχτή. Στην κρατάω ορθά ανοιχτή, γιατί αν κάνεις αυτό και ξεφύγεις από αυτήν εδώ την κατάσταση, θα περάσεις σε ένα απίστευτο επίπεδο προσωπικής ευτυχίας. Και αν τυχόν έχετε και θεματάκια υγείας που σας εξήγησα με το λεμούλι, όλα θα μπορέσουν να πάνε περίφημα. Λοιπόν, εδώ είμαι εγώ. Κοίταξε, έλα πέρνα. Έλα να σου κεράσω καφέ, σας λέει το Άγιο Πνεύμα. Έχουμε και το ουράνιο τόξο εδώ. Λοιπόν, αγαπητοί μου, τι άλλο να πούμε. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του αέρα, δίδυμος, ζυγός, υδροχός. Το 34 το αξιολογείτε εσείς. Και μόλις γίνει αυτό, κοιτάξτε εσείς κατευθείαν πώς θα βρείτε την ισορροπία σας. Εξισορροπείτε τα δύο άκρα αντίθετα που όλοι μας διαθέτουμε μέσα μας. Το γιν και το γιάν. Το θετικό πόλο και τον αρνητικό πόλο. Έτσι, αγαπητοί μου. Λοιπόν, θαυμάσια. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς και ζώδια του νερού. Ζώδια της φωτιάς είναι κρυός, λέων, τοξότης. Ζώδια του νερού είναι καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς. Το 22 είναι διπλό νούμερο που σημαίνει πως είναι αγγελικό νούμερο και μπορεί να συμβολίζει το οτιδήποτε. Να μετά λοιπόν οι αλλαγές. Βρε, θα αλλάξετε άρδιν, βρε εσείς. Μακάρι, μακάρι να το κάνετε, παιδιά μου. Βρίσκετε την ισορροπία σας, παιδιά, και αρχίζετε και τα αλλάζετε τα πράγματα, όλα. Πιθανότατα κάποιοι να αλλάξετε κατοικία, πιθανότατα κάποιοι να αλλάξετε εργασία, πιθανότατα κάποιοι να φύγετε κάπου αλλού, να φύγετε, κύριε, να πάτε αλλού, ακόμα και σε άλλη χώρα. Ή και εντός Ελλάδας, ακόμα σε άλλη πόλη. Τέλος, τελείωσα εγώ, τα ξεκαθάρισα τα πράγματα και θέλω αλλαγές. Θαύμα! Τι ωραία! Και θα είναι πετυχημένες αυτές οι αλλαγές. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια του αέρα, δίδυμος, ζυγός, υδροχός. Το 24 το αξιολογείτε εσείς. Μπράβο ρε παιδιά! Κοινώς θα σπάσετε τα αυγά για να κάνετε ομελέτα και δεν θα είστε πια σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Γιατί εδώ έχουμε το Άγιο Πνεύμα, αγαπητοί μου. Λοιπόν, θα το ανεβάσω λίγο καλύτερα για να μην γυαλίζει. Να το, να το. Έχουμε το Άγιο Πνεύμα που σας ανοίγει διάπλατα, διάπλατα, αγαπητοί μου, την πόρτα της προσωπικής σας ευτυχίας. Να τα λέτε όμως τα πράγματα όπως είναι. Να μην φοβάστε να μιλάτε. Και αν τυχόν έχετε προβληματάκια με την περιοχή του λαιμού, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Για να δούμε λοιπόν τι άλλου είδους ενέργειες θα μας εμφανιστούν, αγαπητοί μου. Μισό λεπτάκι παρακαλώ.
ήθελες να μιλήσεις εσύ. Ναι, ποτάμι. Καταρχήν, η ορμητικότητά σας, όταν ξεφύγετε από αυτήν εδώ την κατάσταση, θα ρέει σαν ποτάμι. Το ποτάμι το σταματάμε? Όχι, πάντα ρέει. Οπότε λοιπόν εσείς θα πάρετε πολύ σύντομα αποφάσεις. Εν τω μεταξύ, πιθανότατα κάποιοι από εσάς να ζείτε σε μέρη που έχει ποτάμια, είτε εντός Ελλάδος βρίσκεστε είτε εκτός Ελλάδος. Να υπάρχει κάποιο ποτάμι κοντά σας. Εδώ, αγαπητοί μου, αντιπροσωπεύονται ζώδια του νερού, καρκίνος, σκορπιός, ηχθύς, το 13, το αξιολογείτε εσείς. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, το ποτάμι προχωράει. Θα προχωρήσετε λοιπόν, θαυμάσια αγαπητοί μου. Για πάμε και παρακάτω να δούμε τι άλλου είδους πληροφορίες θα λάβουμε και έπεσε. Γονιμότητα. Φυσική, πνευματική γονιμότητα, λύση, ηρεμία. Εντάξει. Τώρα τι να πούμε, να τη ηρεμία, να οι λύσεις. Εδώ που θα σας ανοίξει το τρίτο μάτι ο Αρχάγγελος Μέτατρον, εδώ που εσείς επιτέλους θα αντιμετωπίσετε τις καταστάσεις όπως πρέπει. Ορίστε, να το. Φυσική, πνευματική γονιμότητα, λύσεις, ηρεμία. Λοιπόν, εδώ αγαπητοί μου κρατήστε το 22. Πάρα πολύ ωραία. Και αν κάποιες κυρίες, δεσποινίδες ή κύριοι θέλετε να βάλετε μπρος για παιδάκι, αυτή εδώ η καρτούλα μας εγγυάται επιτυχία στη σύλληψη του πιτσιρίκου ή της πιτσιρίκας. Θαυμάσια αγαπητοί μου. Για πάμε και παρακάτω να δούμε τι άλλου είδους πληροφορίες θα λάβουμε αγαπητοί μου. Για να δούμε λοιπόν εδώ, ας τραβήξω ένα στην τύχη. Επιτυχία παιδιά, έμανε, επιτυχία. Επιτυχία. Και εδώ επιτυχία, είπαμε, η εξισορρόπηση. Θαύμα. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, μία εικόνα χίλιες λέξεις, το βλέπετε και μόνοι σας. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς, κρυός, λέον, τοξότης, το 4, το αξιολογείτε εσείς. Τη βάζουμε εδώ λοιπόν την επιτυχία. Μισό λεπτάκι τώρα να δούμε αγαπητοί μου και τι άλλο θα μας αποκαλυφθεί από εδώ. Για να δούμε, να τραβήξω ένα στην τύχη. Ας τραβήξω ένα στην τύχη. Για να δούμε εδώ. Ναι. Λοιπόν, όλα εξαρτώνται από το πώς επικοινωνείτε με τους άλλους. Έχει να κάνει με αυτό εδώ, με την επικοινωνία. Έτσι αγαπητοί μου που σας είπα. Γιατί όσο να είναι, η φωνή μας βγαίνει μέσα από τον λάριγκα. Οπότε λοιπόν, οπωσδήποτε, ο τρόπος που μιλάμε και ο τρόπος που εκφραζόμαστε και το ηχόχρωμα της φωνής μας τα λένε όλα. Αν είμαστε επιθετικοί, μην περιμένουμε και πολλά. Καλύτερα είναι να διατηρούμε μεσαίες εντάσεις λοιπόν όταν θέλουμε να διεκδικήσουμε το οτιδήποτε ή να συνεννοηθούμε για το οτιδήποτε. Λοιπόν, η σωστή επικοινωνία είναι το κλειδί της επιτυχίας. Εδώ αντιπροσωπεύεται συγκεκριμένα το ζώδιο των διδύμων. Το αφήνω αυτό εδώ αγαπητοί μου. Και πάμε και παρακάτω να δούμε τι άλλου είδους πληροφορίες θα λάβουμε. Μισό λεπτάκι παρακαλώ. Για να δούμε εδώ τι άλλου είδους πληροφορίες θα μας αποκαλυφθούν. Να τραβήξω ένα στην τύχη. Ας τραβήξω ένα στην τύχη βρε παιδιά. Ναι, εσείς περιμένετε την κατάλληλη στιγμή παιδιά μου. Περιμένετε την κατάλληλη στιγμή. Θα έρθει η κατάλληλη στιγμή, μην ανησυχείτε. Εδώ αντιπροσωπεύονται ζώδια της φωτιάς, κρυός, λέον, τοξότης, το 28, το αξιολογείτε εσείς. Την κατάλληλη στιγμή περιμένετε. Λοιπόν, μια χαρά, μια στιγμούλα αυτό, να το βάλω εδώ για να μην γυαλίζει. Πιθανότατα να μην είναι μόνο η κατάλληλη στιγμή, αλλά εσείς να περιμένετε κάποιο άτομο, αγαπητοί μου, αυτή εδώ η ενέργεια. Λοιπόν, θαυμάσια, πάρα πολύ ωραία. Για πάμε και παρακάτω να δούμε τι άλλου είδους πληροφορίες θα λάβουμε. Μια στιγμούλα αγαπητοί μου να δούμε εδώ τι θα μας προκύψει. Ας τραβήξω ένα όποιο να είναι. Ποιο είναι αυτό? Η Μαρία η Μαγδαληνή. Σας λέει η Μαρία η Μαγδαληνή, ακολούθησε αυτό που σου λέει η καρδιά σου και μην επιτρέψεις σε τίποτα και σε κανέναν να σε σταματήσει. Ευχαριστούμε Μαρία Μαγδαληνή. Ευχαριστούμε. Πόπο βρε παιδιά. Τι γίνεται εδώ, τι γίνεται. Πάμε και στους πολύ αγαπημένους μας να δούμε τι έχουν να μας πουν. Πολύ αγαπημένοι μας, μιλήστε μας. Ευχαριστούμε.
Πολύ αγαπημένοι μας, μιλήστε μας, ευχαριστούμε, 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 παιδιά. Εμπιστευτείτε το Χριστούλη, εμπιστευτείτε την ανώτερη δύναμη, ορίστε. Να, η Μαρία η Μαγδαληνή, ευλογημένη μας, εμπιστευτείτε. Τι άλλο να σας πω εγώ εδώ τώρα, μπορώ να πω εγώ κάτι άλλο. Τι να πω, μία εικόνα, χιλιές λέξεις. Εμπιστευτείτε το Χριστούλη, εμπιστευτείτε την ανώτερη δύναμη, πείτε το όπως θέλετε εσείς. Θα σας τα φέρει όπως λαχταράτε. Όπως λαχταράτε, παιδιά μου. Τι ευλογίες είναι αυτές πάλι, δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Εύχομαι σε όλους σας να είστε πάντα καλά και να έχετε όλα τα καλύτερα.